Ναι, πάμε στο άλλο θέμα. Που έχει να κάνει πάλι με τις ίδιες ηλικίες. Υπάρχει διαδικτυακό αλλά και διαζώσεις, πανεπιστήμιο για ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ να το λέω αυτό. Είναι άνω των 65. Καλύτερο είναι αυτό, διότι. Η τρίτη ηλικία, ρε παιδιά, από ποια ηλικία ξεκινάει. Ποια ηλικία ξεκινάει. Είναι από τα 60 και μετά. Σήμερα, γιατί οι ηλικίες γενικώ μέσα στα χρόνια έχουν αλλάξει. Ναι, ακριβώς. Γιατί όταν υπήρχαν τρεις ηλικίες ήταν αυτό. Αλλάζουν και αυτά. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Να μην μιλήσω. 60. 60, okay. Ναι, όμως τότε που υπήρχαν τρεις ηλικίες, τώρα υπάρχει και τέταρτη και πέμπτη, δηλαδή και υπάρχει. Πώς? Ποια είναι η τέταρτη, παιδί μου. Μετά τα 80. Ας μου πει την τέταρτη. Καλέ, ένας άνθρωπος 90 ετών στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ανθρώπων τρίτης, συμπολιτών μας τρίτης ηλικίας, συμμετέχει σε θεατρική ομάδα και μάλιστα θα το ακούσετε. Ξέρετε πώς οι άνθρωποι σε αυτές τις ηλικίες έχουν την ανάγκη να είναι σε επαφή με κόσμο ή να κάνουν πράγματα. Και όταν λέω πράγματα, δεν εννοώ ξαναλέω δραστηριότητες. Τρελές, extreme. Έτσι. Αλλά δραστηριότητες μαζί με άλλους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι μόνοι τους, να έχουν χάσει τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Ή τα παιδιά τους να έχουν μεγαλώσει ή να ζουν σε ένα άλλο κράτος. Και έχουν την ανάγκη της κοινωνικής επαφής και παρέας. Και ναι, είναι και δημιουργικοί και ναι, θέλουν να κάτσουν. Έτσι, έχει απόλυτο δίκιο. Σε εισαγωγικά σταθερά. Αλλά και το ίδιο το κομμάτι της εκπαίδευσης είναι ένα πολύ μεγάλο αποθυμένο. Κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερο από τα extreme sport να πάω να κάνω ορειβασία ή να πέσω. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι σε αυτή την ηλικία ζήσανε και μεγάλωσαν σε συνθήκες που τους σταμάτησαν από το σχολείο, που δεν μπόρεσαν να τελειώσουν το σχολείο. Αυτό και αν είναι. Μιλάμε για σημερινούς 80-90, ναι. Γιατί κατά τα άλλα, δεύτερες ευκαιρίες έχουν πάρει μόνοι τους στη ζωή. Πολλοί άνθρωποι που σου λέει, τα παιδιά μου πήγαν 15 χρονών. Εγώ ξαναμπήκα στο θρανείο, πάω σε νυχτερινό, τελείωσα το λύκειό μου. Και μπήκα και στο πανεπιστήμιο και ήμουν πρώτος. Πέρα από τις επιστήμες, φιλολογία, φιλοσοφία, επιστήμες που σπουδάζουν, κάνουν μαγειρική, μαθαίνουν για το διαδίκτυο, το gov.gr, πώς να το διαχειριστούν, πώς να το χειριστούν, social media, θεατρικές ομάδες. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι συναντιούνται και λένε τα νέα τους. Γιατί και αυτό τι το είπα πρέπει. Τώρα και εγώ. Αυτό, την παρέα. Ναι, παρέα. Το είχα και εγώ στην πάσα μου όμως, να μην το πω αυτό. Την κοινωνικοποίηση, την παρέα. Το μαζί. Τρελαίνομαι για αυτή τη φάτσα. Πάμε να δούμε το θέμα μας. Το Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας ως ιδέα ξεκίνησε στα μέσα με τέλη του 2019. Μετά τον κορονοϊό όλα τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχουμε φτιάξει. Προσπαθούμε να είναι όσο πιο απλή γίνεται για να μπαίνουν οι άνθρωποι όσο πιο εύκολα μπορούν. Όταν κάποιος θέλει να μπει στο Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας, κάνει εγγραφή στο μάθημα που τον ενδιαφέρει και μπαίνει κάθε εβδομάδα, παρακολουθεί το μαθημά του, συμμετέχει στη ζωντανή σύνδεση με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους συμφοιτητές, τους συμμαθητές του. Βέβαια, παρακολουθώντας διάφορα μαθήματα, μπορεί να πάρει και διαφορετικές γνώσεις, όπως για παράδειγμα στους υπολογιστές ή στα social media, στο gov.gr που τώρα είναι και πάρα πολύ χρήσιμο για πάρα πολύ κόσμο. Μπορεί να βελτιώσει την ψυχική του υγεία. Κάποιοι βέβαια παίρνουν άλλου τύπου γνώσεις, όπως σε μαθήματα όπως η ιστορία, η φιλοσοφία, η ιστορία της τέχνης, η λογοτεχνία, και κάποιοι χαίρονται περισσότερο συμμετέχοντας σε θεατρικό παιχνίδι ή σε μαγειρική ή σε σεμινάριο διατροφής που κάνουμε. Απευθύνεται σε άτομα άνω των 65 ετών. Ενδεικτικά να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, αυτό το τετράμινο, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο που τελειώνουν τα μαθήματα, έχουμε περίπου στα 200 άτομα που συμμετέχουν. Συνολικά έχουν συμμετάσχει πάνω από 600 άνθρωποι στο Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας από τότε που ξεκίνησε. Εμείς εδώ θέλουμε τους νέους ανθρώπους, τα νέα παιδιά, γιατί παίρνουμε από αυτά. Ενώ άμα είμαστε μεταξύ μας και πιο μεγάλοι, δεν παίρνουμε τίποτα. Εμείς χαρά μας είναι η νεολαία. Η αλήθεια είναι ότι επειδή το πρόγραμμα είναι διαδικτυακό, πάντα μας ζητάνε να μπαίνουμε νωρίτερα, να ανοίγουμε δηλαδή νωρίτερα το μάθημα για να μπορούν έτσι να πούνε τα νέα τους και να πούνε δύο λόγια για τη ζωή τους. Οι εγγραφές γίνονται δύο φορές το χρόνο, γιατί έχουμε δύο τετράμινα στο Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας. Οι πρώτες εγγραφές του φθινοπόρου, ας πούμε, είναι το Σεπτέμβριο, συνήθως 15 με 20-25 Σεπτεμβρίου, και οι δεύτερες είναι το Φεβρουάριο. Μία πολύ συγκινητική έτσι, στιγμή που είχαμε ζήσει ήταν στο πλαίσιο του θεατρικού παιχνιδιού που κάναμε, όταν ο κύριος Δημήτρης, ετών 91-92, είχε κάποια κινητικά προβλήματα, χρησιμοποιούσε δηλαδή βοηθήματα για να περπατήσει. Είχε κάνει πάρα πολλές πρόβες, είχε μάθει τα λόγια του έτσι με πολύ μεγάλο πάθος, έβαζε τη γυναίκα του στο σπίτι να τον βοηθάει. Και όταν ήρθε η στιγμή της παράστασης, κατάφερε να πετάξει όλα του τα βοηθήματα, να σηκωθεί από την καρέκλα του, να περπατήσει χωρίς κανέναν να τον στηρίζει και να είναι μόνος του πάνω στη σκηνή. Είπε τα λόγια του με πάρα πολύ συγκινητικό τρόπο και βέβαια έκανε όλο το κοινό να ενθουσιαστεί και με το κατόρθωμά του και με τον τρόπο που είπε τα λόγια.
Οπότε ο στόχος του Πανεπιστημίου Τρίτης Ηλικίας, όπως και της People Behind ως οργάνωσης, είναι να φτιάξουμε μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες, έναν κόσμο που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω.